Η περιοχή των Δοξάτων είναι στο έλεος τους. Καταργούν την ελληνική κοινοτική αρχή και διορίζουν για δήμαρχο έναν αγράμματο Βούλγαρο. Κλείνουν το ελληνικό σχολείο και διώχνουν τους Έλληνες δασκάλους. Αρπάζουμε τη βία περιουσίες. Κακοποιούν. Φυλακίζουν. Το Δοξάτο απομονώνεται από τα γύρω μέρη. Απαγορεύεται ακόμη και στον Έλληνα Μητρόπολίτη να το επισκεφθεί. Η πίεση των Βουλγάρων γίνεται κάθε μέρα και πιο ασφυκτική. Η προσπάθεια όμως να εκβουλγαρίσουν τον τόπο μας δεν θα περάσει. Και αυτό οι Βούλγαροι δεν θα το ξεχάσουν. 17 Ιουνίου 1913. Η Βουλγαρία επιτίθεται κατά τον πρώην συμμάχων της. Ο ελληνικός στρατός δίνει σκληρές μάχες. Αναγκάζει τους Βουλγάρους σε υποχώρηση και προελάβει νικητής να ελευθερώσει τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Σβήνει. Ο στρατός της, καθώς υποχωρεί, κυριεύεται από το μίσος για εκδίκηση. Στο πέρασμά του θα αφήσει ερείπια, πτώματα, όλεθρο. Τετάρτη, 26 Ιουνίου 1913. Ο ελληνικός στόλος απελευθερώνει εθνικιαστικά και ανέμακτα την Καβάλα. Οι Βούλγαροι υποχωρούν και καταφεύγουν στη Δράμα. Εγκατέλειπουν το Δοξάτο χωρίς να το καταστρέψουν όπως σχεδίαζαν. Σάββατο, 29 Ιουνίου 1913. Ξημερώματα ακούγονται πυροβολισμοί.